να περάσουμε λίγο για ακόμα μία φορά σε ρεπορτάζ τουρισμού. Ωστόσο, έχουμε ετοιμάσει και έχουμε μία χαρακτηριστική φωτογραφία, αλήθεια είναι, με κρουαζιερόπλια. Είναι τρεις διαφορετικές φωτογραφίες με κρουαζιερόπλια. Η πηγή μας είναι rodiaki.gr, στο λιμάνι της Ρόδου. Από το καλό στο καλύτερο πηγαίνει εκεί ο τουρισμός κρουαζιέρας. Μεγάλο στοίχημα και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης τα πράγματα να πάνε καλύτερα και στο Ηράκλειο, ένας home port προορισμός. Αλλά βασικός στόχος βέβαια να αναδειχθεί αυτή η προσπάθεια και να πάνε καλά τα πράγματα και στα Χανιά. Έχουμε συνδεθεί, τα έχουμε πει. Πάμε να δούμε λίγο ωστόσο στη Ρόδο, να στο μιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Βιρίνη, αντιδήμαρχο τουρισμού στο Δήμο Ρόδου. Ποιος ο σχεδιασμός, για ποιο λόγο αυτός ο σχεδιασμός έχει πετύχει και τι προτρέπει και άλλους δήμους και άλλους οργανισμούς να πράξουν. Ξέρετε, είναι συλλογικό το αποτέλεσμα. Έχουμε να κάνουμε τη διαφήμιση όχι μόνο της Ρόδου ή της Κρήτης, πανελλαδικά πρέπει να πάμε καλά. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτίδη από την όμορφη Ρόδο. Εάν συνδεόμασταν δευτερόλεπτα πριν, θα βλέπατε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που προσέγγισε φέτος. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει εκεί στο βάθος η κάμερα. Ναι, πάμε να το δούμε λίγο. Δευτερόλεπτα πριν κινήθηκε από πίσω μου. Βρίσκεται εκεί. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα που προσέγγισε τη Ρόδο. Έχει γύρω στους 5.500 επιβάτες δυναμικότητα. Σήμερα ήρθε νομίζω γύρω στους 4.000 με ένα πλήρωμα το οποίο αγγίζει τους 1.600. Οι υποδομές, όπως αναφερθήκατε προηγουμένως, έχουν ξεκινήσει να αναβαθμίζονται το λιμενικό ταμείο όσο και από το Δήμο Ρόδου για να μπορούν να προσεγγίζουν τέτοιου βεληνικούς σκάφη το λιμάνι της Ρόδου. Παράλληλα, ο Δήμος έκανε κάποιες καλές, ας το πω έτσι, συναλλαγές και κάποιες συμφωνίες ώστε να έχουν πολύ δελεαστικά την τιμή του νερού και αυτό νομίζω μαζί με τον προορισμό που λέγεται Ρόδος έχει προσεγγίσει φέτος αρκετά κρουαζιερόπλοια. Ήδη έχουμε μία αύξηση της τάξης του 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που πρέπει να πω ότι κινήθηκε τελικά καλά στην κρουαζιέρα. Ευελπιστούμε ότι φέτος δηλαδή θα έχουμε τουλάχιστον 500 κρουαζιερόπλια στο λιμάνι της Ρόδου. Θεωρώ ότι είναι μια πηγή τουρισμού η οποία δεν είχε αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Νομίζω ότι όντως αντικατοπτρίζει το κομμάτι, όχι μόνο στη Ρόδο, σε όλη την Ελλάδα, του θαλάσσιου τουρισμού και πρέπει να δώσουμε την αρμόζουσα, την σημασία αυτή που πρέπει. Αντιδημαρχέ, στην περίπτωση της Ρόδου, να αναφερθούμε λίγο και στην πράξη, ο σχεδιασμό, στο πρόγραμμα των επισκεπτών. Έχουν το χρονικό περιθώριο επισκέπτες, κρουαζιέρες, τουρίστες να κατέβουν στην αγορά, να στηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τους 50.000 επισκέπτες. Φέτος έχει αλλάξει το πρωτόκολλο. Έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο για τους πελάτες. Πέρυσι είχαμε πολλές φορές το φαινόμενο bubble. Φέτος δεν το έχουμε αυτό. Επομένως, είναι ελεύθεροι να κινηθούν στη νέα αγορά, στη μεσαιωνική πόλη και σε κάποια ημερήσια ταξίδια, σε κάποιες ημερήσιες εκδρομές. Από ό,τι εικάζεται, οι καταστηματάρχες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την φετινή κίνηση. Ως επιτοπλίστων αναφερόμαστε σε Αμερικάνους, Βρετανούς και Ισραηλίτες. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι αγορές οι οποίες έχουν ένα υψηλό budget και μέχρι στιγμής αυτό αποτυπώνεται και στην αγοραστική τους δύναμη. Μάλιστα. Το μερίδιο της συνολικής πίτας των αφίξεων που αντιστοιχεί στο κομμάτι της κρουαζιέρας, έχετε καταλήξει το ποσοστό? Έχουμε ξεπεράσει, όπως έλεγα προηγουμένως, τους 50.000. Ευελπιστούμε ότι θα προσεγγίσουμε τους 200.000 φέτος με γύρω στις 500 προσεγγίσεις για την φετινή χρονιά. Ναι. Αν αναλογιστούμε ότι βάζω σαν όριο το 2.300.000 αφίξεις που είχαμε το 19, χρονιά ρεκόρ, το 200.000 είναι κοντά στο 10%. Αν σκεφτούμε ότι αυτοί οι πελάτες είναι καλοί πελάτες και ότι έρχονται και εξοδεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετά μεγάλο ποσό, ναι, είναι ένα καλό
μια καλή συνιστόσα του τουρισμού, στην οποία επαναλαμβάνω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μείνει λίγο πίσω. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, να ευχηθούμε καλή σεζόν. Ο σχεδιασμός σας προχωρά, φαίνονται τα αποτελέσματα. Και ας ευχηθούμε αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στη Ρόδο να διαμορφωθεί βέβαια και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το βλέμμα στο 19, εκεί στη Ρόδο. Πάντα το 19 είναι το ορόσημο όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία. Ευτυχώς μέχρι στιγμής, ενώ είχαμε στόχο να το προσεγγίσουμε το πρώτο δίμηνο που έκλεισε εχθές, βλέπουμε στατιστικά ότι είμαστε στο 7-8% παραπάνω όσον αφορά τις αφίξεις. Φαντάζομαι ότι και στην Κρήτη αντίστοιχα θα υπάρχουν ανάλογα στατιστικά. Ευελπιστούμε ότι αν όχι θα είμαστε σαν το 19 όλη τη σεζόν, θα είμαστε πάρα πολύ κοντά. Η σεζόν ευελπιστούμε να κλείσει το Νοέμβριο. Πρέπει να σας πω ότι από την πλευρά του Δήμου γίνονται προσπάθειες και για την αναβάθμιση των υποδομών. Και φέτος έχουμε έτσι την περηφάνεια να πούμε ότι μπήκαμε σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα συνεργασίας περιφέρειας του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού της ΤΟΥΗ και με φορέα υλοποίησης στη Ρόδο, να κάνουμε το λεγόμενο Co-Lab. Είναι ένα εργαστήριο που θα κρατήσει 5 χρόνια και το οποίο έχει στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε ένα πλαίσιο ολιστικό. Αν λοιπόν εμπλακεί και θα εμπλακεί η τοπική κοινωνία, όλοι οι stakeholders και οι αρμόδιοι του τουρισμού, την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι σε 5 χρόνια θα έχουμε αποτελέσματα πρότυπα για όλο τον κόσμο. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή σεζόν και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.